Έχουμε την τιμή και την χαρά να βρίσκεται σήμερα κοντά μας ο πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας 100 Ελλάδος, ο κ. Γιάννης Παναγόπουλος, όπου είχαμε μια εξαιρετικά επικοδομητική συνάντηση. Ενημερώσαμε τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ για τα προβλήματα που άπτονται στον χώρο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα της περιοχής Αλεξανδρούπολης αλλά και του Βόρειου Εύρου, με κύρια προβλήματα την ανεργία, όπως είναι γνωστό, στην περιοχή μας είναι στο 19,5% με βάση τους εγγεγραμμένους άνεργους του συστήματος Εργάνη. Βέβαια, η πραγματική ανεργία για μας ξεπερνάει το 25%. Την αποβιομηχάνηση της περιοχής γενικότερα με ενδεικτικό την βιομηχανική περιοχή του Αλεξανδρούπολης, όπου έχουν παραμείνει κουφάρια και από τις αρκετές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν σήμερα βρίσκονται μόνο 5 σε λειτουργία και κάθε τόσο όλο και λιγοστεύουν. Το επικείμενο κλείσιμο του εργοστασίου της Ρόζα Χάρος στην Όρος Διάβα και βέβαια την σημαντικότητα που έχει η περιοχή σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό κόμβο που είναι γνωστό. Οι αγωγοί οι οποίοι περνάνε από την περιοχή μας, ο ΤΑΠ, ο LNG, ο LGB, και γενικότερα η αξιοποίηση του λιμανιού που είναι να γίνει στο εκείς μέλλον. Βρεθήκαμε εδώ μαζί με τον αναπληρωτή πρόεδρο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, τον κύριο Παμά, και τον διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας, τον κύριο Γούλα, προκειμένου να εγκαινιάσουμε τη νέα δομή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, που εδρεύει στην Ξάνθη, και έτσι είχα τη δυνατότητα με την παρουσία αυτή να συζητήσω με τα εργατικά κέντρα της περιοχής για μια σειρά προβλήματα. Ξέρετε, είναι το Ινστιτούτο της Περιφέρειας που όλοι γνωρίζουν μέχρι το Ινστιτούτο για τις μελέτες και τις έρευνες που παρουσιάζει και τις θέτει στο δημόσιο διάλογο, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση πλέον σε αυτό που το έχει πολύ ανάγκη το έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή το προσανατολισμό του Ινστιτούτου σε ζητήματα που αφορούν στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, δημιουργώντας δομές συμβουλευτικής για εργαζόμενους και ανέργους, και ξέρουμε ότι αυτή είναι μια πολύτιμη συνεισφορά, ιδίως όταν συνδυάζεται με άλλες κοινωνικές δομές όπως η Δήμη, που μπορούμε πραγματικά στους πολίτες κάθε περιοχής να προσφέρουμε αρκετά πράγματα. Με την ευκαιρία αυτή συζητήσαμε και τα επιμέρους προβλήματα που παρουσιάζονται σε δήμους της ευρύτερης αυτής περιφέρειας. Με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω ιδέες και απόψεις, με ενημέρωσε για τα προβλήματα που ήδη ανέφερε. Ξέρετε ότι το πρόβλημα της ανεργίας είναι το μείζον πρόβλημα, το πρόβλημα, αν θέλετε, του μεγάλου φόρου αίματος που έχει πληρώσει η μισθωτή εργασία εξαιτίας αυτής της κρίσης την οποία βιώνουμε. Και εμείς θέλουμε με τη σειρά μας να συμβάλλουμε, όχι βέβαια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, δεν αντιμετωπίζεται με προγράμματα. Αυτά ίσως ανακουφίζουν, αυτό δίνει διεξόδους. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι πολύ παραγωγικό και κυρίως είναι πρόβλημα ανάπτυξης, αναπτυξιακής δυναμικής και επενδύσεων, ιδιωτικών και δημοσίων. Και όπως ξέρετε, τις ιδιωτικές τις περιμένουμε, τις ακούμε χρόνια από τους κυβερνώντες. Όσο για τις δημόσιες επενδύσεις, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κυρίως χρησιμοποιείται ως μαξιλάρι που μεταθέτει πόρους, χωρίς να εκτελείται, μεταθέτει πόρους για να δημιουργηθεί αυτό το θηριώδες υπερπλεώνασμα που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση με τους δανειστές, και υπερπλεώνασμα, παρά το ότι η λέξη είναι απατηλή, στην ουσία είναι η σύγχρονη εκδοχή της πολιτικής λιτότητας. Αυτό που μπορώ να πω σε σχέση με αυτά που μου έθεσε είναι μια συμφωνία που κάναμε να βοηθήσουμε ένα αίτημα που έχει το Εργατικό Κέντρο μαζί με το Ινστιτούτο Εργασίας, τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Εργασίας και φορείς, σκεφτόμαστε κυρίως το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο,
να αναλάβουμε, να χρηματοδοτήσουμε και να συμμετάσχουμε σε μία μελέτη έρευνα για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. Η έμφαση είναι στους αγωγούς και στον ενεργειακό δυναμικό και βεβαίως στο λιμάνι και να οδηγηθούμε όχι στο να κάνουμε τις μεγάλες υποδείξεις ή τις πολύ μεγαλόπνους ιδέες, αλλά κάτι που το έχει ανάγκη και το διαπιστώνουμε, ιδίως με την αλλαγή των παραγωγικών διαδικασιών σε όλη την κλίμακα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχουμε ραγδαίες αλλαγές. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το πλαίσιο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για τις δεξιότητες που και τα προσόντα που απαιτούνται για να μπορέσει το εργατικό δυναμικό, είτε το υπάρχον, είτε αυτό που θα δημιουργείται, να μπορεί να ανταποκρίνεται και ταυτόχρονα να αποκρούσουμε μια αντίληψη που κυρίως κυοφορείται και πλασάρεται από τους εργοδοτικούς φορείς, ότι στο μέλλον δεν μπορούμε να μιλάμε για επαγγέλματα, πρέπει να μιλάμε μόνο για δεξιότητες, που αυτό προσπαθεί να αφαιρέσει από το κάθε επάγγελμα τα δικαιώματα που αυτό τα συνοδεύουν. Εμείς θέλουμε το κάθε, ακόμα και τα νέα, οι νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν, να δημιουργούν ένα επαγγελματικό περίκλημα τέτοιο που θα δίνει πέραν των υποχρεώσεων κυρίως δικαιώματα και ασφάλεια στους εργαζομένους. Είπαμε θα το ξεκινήσουμε. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου μαζί με τον Πρόεδρο θα κάνουν τις απαραίτητες επαφές με φορείς της περιοχής ώστε να χρηματοδοτήσουμε μια τέτοια μελέτη και κάποια στιγμή να έχουμε τη χαρά να την παρουσιάσουμε. Ελπίζω να είναι μια συμβολή στις αναζητήσεις του νομού αλλά και της περιοχής σας ευρύτερα.